Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Χρήστος Ντελής. Σας καλωσορίζω στις Κοσμογεύσεις. Και σήμερα, τελευταία στιγμή, αποφάσισα να κάνω το μενού το σημερινό. Είχα τόσα πολλά υλικά μέσα στο ψυγείο, τα οποία σκέφτηκα για να τα πετάξω δεν είναι, για να τα βάλω, να τα σπείρω πάλι δεν είναι. Είπα να κάνω σήμερα να τα μαγειρέψω. Και πώς θα τα μαγειρέψω? Θα κάνω ένα σουφλέ λαχανικών. Τα οποία, το σουφλέ λαχανικών θα έχει ένα άλλο επίπεδο. Δεν είναι σαν αυτά τα σουφλέ λαχανικών τα οποία βρίσκουμε σε κάποια εστιατόρια ή σε κάποια ρεστοράντ ή τα κάνουμε στο σπίτι. Εμείς τα αναβαθμίσαμε πάλι, όπως κάνουμε πάντα εδώ στις Κοσμογεύσεις, και μια απλή συνταγή ενός απλού σουφλέ λαχανικών προσθέσαμε 3-4 ελληνικά προϊόντα και το εκτοξεύσαμε στα ύψη, όπως κάνουμε πάντα εδώ στις Κοσμογεύσεις. Λοιπόν, πριν παρουσιάσω τα υλικά όλα και σας πω με ποιον τρόπο θα παρασκευάσουμε αυτό το ιδιαίτερο φαγητό, το σημερινό, πάμε να δούμε μια φορά την καρτούλα μας. Είδατε την καρτούλα μας, είδατε πόσα υλικά έχει μέσα. Πραγματικά την εκτοξεύσαμε και το λέω και το ξαναλέω στα ουράνια αυτή τη συνταγή. Γιατί σας είπα ότι πριν φέρω κάτι εδώ στο στούντιο και πριν το παρουσιάσω στην εκπομπή της Κοσμογεύσης, πάντα το δοκιμάζω στο σπίτι μου. Σας πληροφορώ ότι έφαγα 3 πιάτα. 3, χωρίς ψωμί φυσικά. Αυτά τα κιλά δεν γίνανε ούτε από φασόλια ούτε από φακές. Κάτι τρώμε για να γίνουν. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι αλλού. Το θέμα μας είναι το φαγητό. Και πάμε να σας παρουσιάσω ένα-ένα τα υλικά. Τα υλικά έχουμε. Πρώτα απ' όλα, σαν πρώτη ύλη, έχουμε πάρα πολλές βιταμίνες και αμινοξέα. Από τι? Από το κουνουπίδι και από τον μπρόκολο. Έχουμε. Παρουσιάζουμε τα λαχανικά πρώτα. Έχω μελιτζάνα, την οποία την έχω βάλει μέσα σε νεράκι και την έχω αλατίσει. Όπως βλέπετε εδώ και το νεράκι αρχίζει να ξαλμερίζει, όπως λέμε στα ελληνικά, και να βγάζει και το χρώμα του. Οπότε θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα όταν το σοτάρουμε στο τηγάνι. Θα χρειαστώ κόκκινη πιπεριά, μισή πράσινη πιπεριά, ένα μανιτάρι μεγάλο και μερικά μανιταράκια, baby μανιτάρια, τα οποία τα είχαμε στο ψυγείο. Λέω, ας τα προσθέσω και αυτά, να καθαρίσουμε με τα ψυγεία μας, γιατί όλοι στο σπίτι ξέρουμε πολύ καλά ότι από κάθε φαγητό όλο κάτι μας περισσεύει, το βάζουμε στην άκρη και κάποια στιγμή δεν το μαγειρεύουμε, το ξεχνάμε και το πετάμε στον κουβά. Λοιπόν, βλέποντας τη δικιά μας εκπομπή, έχετε να σας υπενθυμίζουμε ότι ξέρετε κάτι, μέσα στο ψυγείο σας έχετε και ένα κομμάτι σέλινο, έχετε και μια πατάτα, έχετε και μια πιπεριά, την οποία θα τη μαγειρέψουμε εδώ μαζί. Λοιπόν, μετά τα μανιτάρια έχω 2 κρεμμυδάκια μικρά, 2 σκυλίδες σκόρδο, θα χρειαστώ κασεράκι, το οποίο θα τα πούμε κατά τη διάρκεια που θα φτιάχνουμε το φαγητό μας, που θα το παρασκευάζουμε. Έχω 3 μικρά τριμμένα καρότα, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα μεγάλο. Έχω εδώ 1 ντοματούλα, την οποία την έκοψα σε καρέ και την άφησα να στραγγίσει ώστε να μην βλέπετε, όπως βλέπετε δεν έχω καθόλου ζουμιά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μην έχει ζωμιά ή σάλτσες μέσα για να μην αλλάξει το χρώμα. Δεν θέλουμε να αλλάξει το χρώμα. Γιατί είπαμε και το μάτι τρώει μαζί. Μαζί. Λοιπόν, τώρα, το ότι θα ξεφύγουμε σας το είπα. Αυτά είναι τα υλικά, σύν αν είχαμε και κάποιο κολοκυθάκι θα το προσθέταμε και αυτό. Θα φτιάχναμε μια ωραία μπεσταμέλ ή θα φτιάχναμε κάτι, μια κρεμούλα έτοιμη την οποία θα παίρναμε. Εδώ δεν φτιάχνουμε, εδώ τα ετοιμάζουμε εμείς. Θα φτιάξουμε και μια μπεσταμέλ την οποία θα την
ανακατέψουμε ή μάλλον θα τη στρώσω μετά από πάνω για να πάρουμε έτσι μια χοντρή ωραία στρώση μπεσαμέλ ώστε να φανεί και στο μάτι και να είναι και χορταστικό. Τι θα προσθέσω? Θα προσθέσω λίγα ζυμαρικά μέσα στη συνταγή μας. Μπορείτε να προσθέσετε και πατάτα αν θέλετε να τις κόψετε σε ωραίες φέτες και να τις σοτάρετε ή να τις βράσετε πρώτα και μετά να τις σαλατίσετε για να τις περάσετε ή να τις σοτάρετε και να τις περάσετε μετά μέσα στο ταψάκι σας. Λοιπόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή ζυμαρική ή οτιδήποτε από άμυλο. Άλλοι βάζουν και ρύζι ορισμένοι μέσα. Τώρα με ρύζι δεν το έχω δοκιμάσει και με κρυφαράκι, αλλά εγώ το έφτιαξα σήμερα στο σπίτι με ζυμαρικά και συγκεκριμένα βιδούλες. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας παρουσιάσω και τα μυρωδικά μας τα οποία θα προσθέσουμε και τα μπαχαρικά μας. Εγώ θα προσθέσω, εάν έχετε στο σπίτι, ένα κλωναράκι πατζάρι. Είπαμε το κλωναράκι το πατζάρι, εκτός που θα δώσει μια ιδιαίτερη γεύση μέσα στο φαγητό μας, χρησιμοποιήστε το συνέχεια φαγητά της κατσαρόλας που κάνετε ή ακόμα και σοταριστά φαγητά. Λοιπόν, ένα κλωναράκι αρκεί. Έχει πάρα πολύ ωραία γεύση και έχει ζάχαρα και έχει την ιδιότητα να ισορροπεί τα φαγητά μας μέσα στην κατσαρόλα και μέσα στο τηγάνι. Δοκιμάστε το στις συνταγές σας και θα με θυμηθείτε. Το ίδιο πράγμα θα ισορροπήσει και λίγα φυλλαράκια από σέλινο, αν προσθέσετε μέσα. Προσθέσετε λιγότερο μαϊντανό στα φαγητά σας και βάλτε από ένα κλωναράκι τα φυλλαράκια και αυτά μέσα στο φαγητό σας. Λοιπόν, για την μπεσαμέλ θα πάμε, στο τέλος. Πάμε, τι θα χρειαστώ από μπαχαρικά? Θα χρειαστώ αλάτι, θα χρειαστώ πιπέρι, τα βάλω λίγο αντίθετα για να τα βλέπετε. Λοιπόν, θα χρειαστώ λίγο κουρκουμά. Ο κουρκουμάς, ξέρετε, είναι ένα ιδιαίτερο μπαχαρικό το οποίο έχει πάρα πολλές ιδιότητες, πρώτον, και δεύτερον, δίνει πάρα πολύ ωραίο χρώμα μέσα στο φαγητό, οτιδήποτε φαγητό και αν φτιάξετε, έστω και λίγο μία πρέζα να βάλετε. Ισορροπεί κάπως και είναι ουδέτερο. Δεν έχει γεύση, αλλά έχει πάρα πολλές ιδιότητες. Και έχει και τις ιδιότητες να δένει και τις γεύσεις από τις διάφορες γεύσεις που θα βγάλει το κάθε υλικό. Λοιπόν, λίγο κάρι, γιατί είπαμε το κάρι πάει σε ζυμαρικά, σε σάλτσες, σε κοτόπουλα. Εγώ θα βάλω πάρα πολύ λίγο κάρι, ώστε να δώσω αυτή τη σπιρτάδα που λέμε μέσα στο φαγητό. Και τελευταία, είπαμε, στα ζυμαρικά τι προσθέτουμε? Βάλτε το κείμενο. Πιστέψτε με, κείμενο είναι μια μυστική συνταγή όλων των σεφ. Γίνομαι κακός τώρα, αλλά θα το πω, όλων των σεφ. Το ότι προσθέτουν στις συνταγές τους και στις σάλτσες τους κείμενο και είναι αυτό που όταν πάμε σε μια ιταλική σπακενταρία ή σε μια ιταλική πιτσαρία παραγγέλνουμε μια μακαρονάδα και είναι αυτό που δεν μπορούμε να καταφέρουμε στο σπίτι μας. Είναι το κείμενο. Πιστέψτε με, δοκιμάστε το και θα δείτε ότι είναι αυτά όπως τα λέω εδώ. Τα λέω και όπως μπορώ. Και έχω εδώ, αντί να χρησιμοποιήσω ζωμό λαχανικών, βλέπετε ότι τα αναλύω τόσο καλά και τόσο όσο μπορώ φυσικά, για να καταλάβετε και τις ιδιότητες και το μπαχαρικό το ένα με το άλλο, γιατί πρέπει να προσθέτουμε μέσα στα μενού μας και στα φαγητά μας. Λοιπόν, εδώ δεν θα προσθέσω ζωμό λαχανικών. Απλούστατα, έχω ένα ιδιαίτερο μπαχαρικό, το οποίο είναι αποξηραμένα λαχανικά, τα οποία είναι σε, πώς θα έλεγα, πώς λέγεται, σε κόκκους, όχι σε κόκκους, σε, κόλλησε το μυαλό μου τώρα, κόλλησε αγαπητοί μου, σε σκόνη, μπράβο, τώρα το βρήκα, σε σκόνη, τριμμένη σκόνη. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε υγρά, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε υγρά μέσα, απλούστατα, τελειώνοντας το σοτάρισμα, όταν θα σοτάρουμε όλα μας τα λαχανικά, θα προσθέσουμε και αυτό το υπέροχο σκόνη λαχανικών. Ουφ, το είπα. Και τελευταία, θα φτιάξουμε μια ωραία μπεσαμέλ αφράτη με τρία υλικά, θα σας δείξω και δεν θα ξαναγοράσετε ποτέ, μάλλον την είχα στην μια προηγούμενη εκπομπή, είχα πάλι μπεσαμέλ, θα την ξαναδείξω γιατί με στείλατε και πολλά μηνύματα στο Facebook. Πώς ακριβώς τη φτιάχνουμε και αν
και γιατί ρίξαμε το αλεύρι όλο μαζί και δεν το βάλαμε σιγά σιγά. Θα το ξανακάνουμε πάλι την ίδια διαδικασία. Θα πάρουμε ένα ταψάκι, θα στρώσουμε όλα αυτά τα σοταρισμένα υλικά, θα φτιάξουμε την πεσαμέλ και μετά θα το βάλουμε για 15 με 20 λεπτά στο φούρνο μας, προθερμαρμένο όπως τον έχω προθερμάνει πιο μπροστά, στους 200 βαθμούς, για 15 με 20 λεπτά και θα δείτε το αποτέλεσμα. Το είπα, πάω στην ένα Σάβα, γιατί κουράστηκα στη δύο. Λοιπόν, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να παρασκευάζουμε το φαγητό, δεν θα κάνει παραπάνω από 40 λεπτά, 20 με 25 λεπτά είναι η παρασκευή εδώ και 20 λεπτά που θα χρειαστούμε μέσα στο φούρνο. Και είναι ένα γρήγορο, νόστιμο και πολύ βιταμινούχο φαγητό που επειδή έχει και ζυμιαρικά μέσα θα το προτιμήσουν και τα παιδάκια σας. Πάμε να δώσουμε θερμοκρασία. Ήρθε η ώρα, ουφ, έσκασα. Γιατί εδώ έχω όλο καλώδια είμαι, Σάβα. Α. Βλέπω το μαγαζίνι πάρα πολύ σοβαρό εδώ. Τι έγιναν τα... Κατάλαβα. Λοιπόν, πάω να δώσω σωστή θερμοκρασία. Εδώ είμαστε καλά. Και για το συγκεκριμένο λαδάκι, έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές, είναι από τα λεωτριβία του Αγίου Ανδρέα και συγκεκριμένα του κυρίου Καζατζίδη. Φρέσκα, φρεσκότατα, αυτό είναι νέα σοδιά το οποίο έχω. Θα το βρείτε στην παραλιακή, στην Νέα Πέραμο και στην Νέα Ντοσπέτη στην Καβάλα. Λοιπόν, δείτε χρωματάκι, ευτυχώς έχω, εδώ δείτε, περίπου 2 με 3 κουταλιές. Θα το κατεβάσω λίγο γιατί με φαίνεται ότι πήρε πρώτη φορά που παίρνει μπρος και πάμε να κόψουμε τα κρεμμυδάκια μας, είπαμε, σε ωραία κυβάκια. Εγώ το ονομάζω καρέ, είπαμε πολλές φορές, γαντάκια φοράμε. Φοράω γαντάκια, Σάβα, ποδίτσα φοράω. Μόνο τα άστρα με λείπουν τώρα. Τώρα να είχα και 2 άστρα δεν ήταν κακό. Τι είναι, λοχαγός? Όχι, υπολοχαγός είναι. Τίτλος, υπολοχαγός της μαγειρικής. Απαπα. Λοιπόν, έκοψα το ένα, χρειάζεται πάρα πολύ κρεμμυδάκι. Είπαμε το ένα θα το κόψουμε σε καρεδάκι και το άλλο θα το κόψουμε σε μισοφέγγαρο. Είπαμε θέλουμε ορισμένα από αυτά τα υπέροχα λαχανικά, θα έλεγα, να τα νιώθουμε στο στόμα μας. Φυσικά όχι ομό, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να το τρώω και ομό το κρεμμύδι και το σκόρδο. Αλλά είναι νοστιμότατο εάν το σοτάρουμε σωστά. Είπαμε στο σοτάρισμα των κρεμμυδιών πρέπει να προσέχουμε. Ο λόγος γιατί, επειδή έχει πάρα πολλά ζάχαρα το κρεμμύδι, καίγεται αμέσως σε μεγάλη θερμοκρασία. Γι' αυτό καλά είναι να προσθέτουμε το κρεμμύδι μας και ειδικά και το σκόρδο μας, να τα προσθέτουμε σε κρύο λάδι. Και αυτά σιγά σιγά θα πάρουν τη θερμοκρασία τους. Το είπα και αυτό. Πολλά μυστικά λέω. Γι' αυτό και αποκτώ πάρα πολλούς εχθρούς του επαγγέλματος. Αλλά δεν με πειράζει. Λοιπόν, προσθέτουμε. Λοιπόν, προσθέταμε το κρεμμυδάκι, αυτό φεύγει. Η θερμοκρασία μας είναι πάρα πολύ καλή. Πρώτη φορά θα αφήσουμε να πάρει έτσι ένα, επειδή τα περισσότερα υλικά τα έχω ήδη προετοιμασμένα εδώ, τα έχω κάνει και μια προεργασία στο στούντιο και στο σπίτι, ήρθε στο σπίτι γιατί το μαγείρεψα σήμερα το μεσημέρι στο σπίτι. Θα περιμένουμε να πάρει μία ωραία έτσι χρυσαφένια όψη το κρεμμύδι μας και το σκορδάκι μας. Το κάνουμε και κάνα 2 σβούρες. Αν πάλι δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό στο σπίτι, πάρτε μία ωραία κουταλίτσα και ανακατέψτε το με ένα απλό κουτάλι γίνεται. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο αφού γύρισα, θα πάρω την κόκκινη πιπεριά, η οποία ήταν μια τεράστια, γι' αυτό και βλέπετε την έχουμε σε 2 μέρη και τη μισή θα την κόψω
σε μικρά κυβάκια όσο πιο ψηλά μπορείτε. Μη διακινδυνεύσετε τα δάχτυλά σας στο σπίτι. Όσο μπορείτε πιο ψηλά. Δεν πρόκειται να πάθετε απολύτως τίποτα εάν βάλετε το μεσαίο σας δάχτυλο για οδηγό. Όλα τα άλλα τα δάχτυλα θα είναι μαζεμένα. Μόνο αυτό θα δουλεύει σαν οδηγό. Λοιπόν, βάλαμε, να χοντρωθούμε εδώ και στο κρεμμυδάκι, είπαμε ότι βλέπετε τώρα, έχει πάρει τη θερμοκρασία αυτή που πρέπει και ήδη άρχισε σιγά να παίρνει αυτό το χρώμα. Τι θα κάνω, εγώ σε αυτό το σημείο θα προσθέσω τη μισή πάπρικα την οποία την έχω κόψει σε καρεδάκι, την κόκκινη πιπεριά μάλλον, εκτός που θα κατεβάσω τη θερμοκρασία, γιατί έχω βάλει, πρόσθεσα κι άλλα υγρά, θα αρχίσει σιγά σιγά να ισορροπείται και στην στο τηγάνι μας, στο γοκ. Και την άλλη μισή θα την κόψω έτσι σε μισοφέγγαρα, γιατί αυτό το καρεδάκι σχεδόν θα λιώσει μέσα στο τηγάνι μας. Αυτό εδώ και αργότερα που θα μπει στο φούρνο. Αυτό θα μείνει έτσι αφού ψηθεί καλά, θα αφήσει έτσι μια ωραία κόκκινη γραμμούλα μέσα στο ταψί μας και στο πιάτο μας όταν το σερβίρουμε. Εμείς αυτό θέλουμε. Να έχουμε και τη γεύση της πιπεριάς, αλλά να έχουμε και αυτή την ωραία έτσι την γραμμούλα μέσα, την κόκκινη γραμμούλα μέσα στην πυρουνιά μας. Λοιπόν, πάνω στην πυρουνιά μας μάλλον. Μέσα στην πυρουνιά μας. Καλό και αυτό. Λοιπόν, είπαμε, αυτό θα το κόψουμε. Έχω τον νου μου εκεί μέσα στο τηγανάκι μας, στο βαθύ. Κάτι υπομονή λίγο εκεί. Τώρα θα προσθέσω κι άλλα. Μόνος μου μιλάω, Σάβα, βλέπεις. Και εσύ εκεί μια κουβέντα δεν λες. Όλο το κεφάλι κουνάς. Λοιπόν, να προσθέσω και τα υπόλοιπα. Όχι, τι ωραία. Λοιπόν, βλέπετε τώρα εδώ, όπως βλέπουμε και στην οθόνη μας, εδώ βλέπετε σιγά σιγά γύρω γύρω από το τηγανάκι μας, το γκοκ, πώς βλέπετε να τρέχουν τα υγρά, όλες αυτές οι νοστιμιές τις οποίες έχει μέσα το κρεμμύδι, το σκόρδο, η πάπρικα, και δεν συμπληρώσαμε πολλά πράγματα. Συμπληρώσαμε μόνο τρία πραγματάκια, τέσσερα πραγματάκια μέσα, τέσσερα σπουδαία λαχανικά. Λοιπόν, ήδη αυτό έχει κάνει μια φανταστική θωράκιση, αυτά τα τέσσερα υλικά μαζί, τα οποία ό,τι προσθέτουμε τώρα μέσα θα δίνει τα υγρά του μέσα και το ένα θα παίρνει, το άλλο θα δίνει και έτσι θα ισορροπηθεί. Όταν είναι να πάμε σε διαφημιστικό, Σάβα, πες μου πότε, γιατί δεν θέλω σήμερα να... Λοιπόν, εδώ έχουμε το κλωναράκι από το πατζάρι. Το πράσινο δεν το θέλω, θα το χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλη φορά. Θα το κόψω σε πολύ ψηλά κομματάκια. Πω, δες τι γίνεται εδώ. Βγάζει πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Αν είναι φρέσκα τα λαχανικά, τα πήρα από το πορτοκάλι και λεμόνι λίγο πριν έρθω εδώ. Λοιπόν, προσθέτουμε και το πατζαράκι. Και εδώ έχω τα baby μανιτάρια. Τα προσθέτω και αυτά. Να βιάζει λίγο ο χώρος. Από εδώ και πέρα, αφού βάλετε σκόρδο, κρεμμύδι, σοτάρετε, πάρει το χρώμα, προσθέσετε την πάπρικα και το πατζάρι, το πώς θα βάλετε τα υλικά δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτά τα τέσσερα από τα πέντε πρώτα υλικά που βάλαμε είναι πολύ σημαντικό να μπουν με τη σειρά τους, όπως τα βάλαμε εδώ. Λοιπόν, ας κάνουμε και μια κουλουτούμπα εδώ. Άναμε. Βλέπετε εδώ πώς, τι ωραίο χρώμα έχουν πάρει ήδη αυτά τα μανιταράκια που τα έχουμε από χτες, προχτές τα έχω μέσα. Δείτε, κυρίες και κύριοι, δείτε. Λοιπόν,
πάω να κόψω και το άλλο, το μανιταράκι μας, το μεγάλο, σε ωραίες φετούλες. Σας το παρασκευάζω εδώ στο στούντιο, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, όπως το έκανα στο σπίτι. Ακριβώς όπως το έφτιαξα στο σπίτι. Και έφαγα 3 πιάτα. Δεν αντέχω, ανάσα δεν μπορώ να πάρω. Γι' αυτό αν δεν δοκιμάσω σήμερα και δεν κάνω αυτά τα περίφημα μου και σου, είναι γιατί είμαι πραγματικά σκασμένος. Δεν αντέχω άλλο. Λοιπόν, για να δώσουμε και λίγες τροφές εδώ ακόμα. Δεν είναι φανταστικό, Σάβα μου. Λοιπόν, ναι, διαφημίσεις κιόλας. Μπούρο μπούρο εδώ κιόλας, πάμε στο διαφημιστικό. Πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε αμέσως να προσθέσουμε και τα υπόλοιπα τα υλικά. Το επόμενο υλικό είναι η μελιτζάνα μας. Εγώ θα τη στραγγίξω και θα είμαστε σε περίπου 10 λεπτά, θα είμαστε έτοιμοι για να στρώσουμε το φαγητό μας στην κατσαρόλα, στο ταψάκι μας. Μπρ. Πάμε στο διαφημιστικό. Ναι, είχαμε ένα διάλογο εδώ με τον σκηνοθέτη μας, τον κύριο Τσίγκα. Ναι, σε καλό να μας βγει. Πάω στη 2, κύριε σκηνοθέτα. Έχουμε φτάσει στο σημείο που θέλαμε. Έχουν μαραθεί όλα τα υλικά μας. Δεν έχουμε προσθέσει ούτε καν αλάτι μέσα για να βοηθήσουμε να μαραθούν. Όπως σας είπα, εγώ έχω στραγγίξει τις μελιτζάνες μου. Ήρθε η ώρα να τις σοτάρουμε και αυτές. Αυτό δεν το χρειάζουμε. Εδώ θα χρειαστώ και εγώ βοήθεια, γιατί άμα είδε τα σοταρισμένα υλικά από κάτω, δεν θα με βοηθήσουν να γυρίσω το τηγάνι έτσι όπως το γυρίζω, και οι μισές μελιτζάνες θα είναι στο πάτωμα. Γι' αυτό το κάνω λίγο με αυτήν την υπέροχη κουτάλαντο 50 λεπτών. Ναι, τη βάζω στην άκρη. Τώρα μπορώ να γυρίσω με τέτοιο. Λοιπόν, και ήρθε τώρα η ώρα να προσθέσουμε, για να βοηθήσω να μαραθούν πιο γρήγορα και να σοταριστούν έτσι, να σοταροβράσουν κάπως οι μελιτζάνες, πρέπει να προσθέσω κάποια, με ενοχλεί και το καλώδιο εδώ. Ναι, να το βάλω εδώ μέσα. Δεν το πάρω μαζί μου. Λοιπόν, να προσθέσω λίγα υγρά μέσα. Τι θα προσθέσω? Θα προσθέσω το καρότο μας. Όπου, κυρίες και κύριοι, είναι ένα φανταστικό φαγητό. Να φάτε στο σπίτι, να το ευχαριστηθείτε πραγματικά. Και εσείς και τα παιδιά σας, και να είστε σίγουροι, και τα παιδιά που δεν τρώνε λαχανικά, που δεν τρώνε κουνουπίδι, που δεν τρώνε μπρόκολο ή κάποιο άλλο λαχανικό, να είστε σίγουροι ότι θα το φάνε και θα σας ζητήσω να το κάνετε και άλλη φορά στο σπίτι. Λοιπόν, προσθέσαμε την ντοματούλα καρδάκι. Αυτό θα το χρειαστώ να προσθέσω λίγα υγρά μετά μέσα. Και τελευταίο υλικό
ώσπου να σουταριστούν, θα βάλουμε τα φυλλαράκια το σέλινο. Δεν θα τα κόψετε, θα τα βάλετε ολόκληρα. Ώστε, αν κάποιος δεν θέλει τη γεύση αργότερα όταν τελειώσει φαγητό, δεν του αρέσει το σέλινο η γεύση, άσε που θα ταιριάζει 100% με τα υπόλοιπα υλικά και με τον τρόπο που το ασοτάρουμε και θα το μαγειρέψουμε αργότερα, θα το τελειώσουμε, τάκ, με μια κίνηση μπορεί να το τραβήξει στην άκρη του πιάτου του και να απολαύσει τα υπόλοιπα υλικά. Αυτό θα το χρειαστώ για να προσθέσω λίγα υγρά μέσα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να προσεκτικά να γυρνάς, να γυρίσω εδώ το τηγανάκι μας. Ωραία. Λοιπόν, επόμενο υλικό, σε λίγο, σε 2-3 λεπτά, ας βάλω και το νεράκι. Πρέπει να προσέχω εδώ με το καλώδιο. Ξέρω, παρακαλάς να προδοκλωθώ να πέσω. Κύριε σκηνοθέτα, αλλά λίγο νεράκι έβαλα. Λοιπόν, αυτό δεν το χρειάζομαι και αυτό δεν το χρειάζομαι στην άκρη. Και θα περιμένουμε να πάρει, ωραία, να πάρει έτσι μία ωραία βράση, ώστε ήδη άρχισε και κοχλάζει. Και τελευταία θα προσθέσουμε το κουνουπίδι και το μπρόκολο. Θα το ανακατέψουμε έτσι να πάρει και αυτό για 2-3-4 λεπτά, να πάρει και αυτό όλες τις ουσίες και τις γεύσεις από τα υπόλοιπα λαχανικά, ώστε να γίνει ένα. Και θα το στρώσουμε όλα αυτά τα υλικά, μάλλον θα στρώσουμε, θα βάλουμε και τα μακαρόνια μέσα, τελευταία, και μετά θα το στρώσουμε στο ταψάκι μας, θα φτιάξουμε την μπεσαμέλ μας, θα τη στρώσουμε από πάνω και θα το βάλουμε για 20 λεπτά μέσα στο φούρνο και σε 20 λεπτά είναι μια θεϊκή συνταγή. Πιστέψε με, μια από τις πιο νόστιμες που έχω κάνει εδώ στο στούντιο. Έχω κάνει πάνω από 80 εκπομπές. Είναι πραγματικά αυτή με έστειλε. Παρόλο που δεν έχει ούτε καν κρέας, ούτε καν πρωτεΐνη σωστή μέσα. Απολύτως τίποτα. Είναι μόνο λαχανικά. Ωραία. Πάλι παλά είπα. Λοιπόν, να προσθέσω και αυτό το μπρόκολο. Βλέπετε το μπρόκολο το έβαλα ακόμα και τα κοτσανάκια. Αυτό το κοτσάνι που βλέπετε εδώ, αυτό το κοτσανάκι, όταν το βγάλουμε από το φούρνο, δεν θα φαίνεται σχεδόν καθόλου. Θα είναι ένα κομματάκι τόσο γευστικό που όταν πραγματικά το βάλετε στο στόμα, το δαγκάσετε, άσε που θα το πάρω εγώ αυτό, θα σκάσει έτσι όλα τα ζουμιά, όλες οι γεύσεις μέσα στο στόμα σας και θα πείτε, Θεέ μου, τι τρώω, πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος, Ζάβα, που κάνω αυτό το φαγητό σήμερα. Λες να είμαι μόνο εγώ, άλλος να μην είναι. Να χαίρομαι μόνος μου, καλά είναι. Λοιπόν, προσθέτουμε και... Είπαμε, τα έχω βράσει πιο μπροστά και τον μπρόκολο και το κουνουπίδι. Πολύ σκληρό αλτέντε. Όταν μιλάμε ίσα-ίσα που με το ζόρι μπόρεσα να τρυπήσω το κοτσανάκι. Πολύ σκληρό. Δεν ξέρω άλλο τρόπο να εκφράσω αυτόν τον τρόπο που το έχω βράσει. Σκληρά, ίσα ίσα να πάρει, γιατί είπαμε ότι θα μείνει και 20 λεπτά μέσα στο φούρνο και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Λοιπόν, ωραία, θα το αφήσουμε, είπαμε για 2-3 λεπτά. Θα προσθέσουμε τα μακαρόνια μας. Τι γίνεται εδώ, ρε Σάβα? Αυτό είναι οι βίδες. Κολλάνε με τα γάντια. Λοιπόν. Και είμαστε έτοιμοι. Να προσέχω και το καλώδιο. Να γυρίσω έτσι. Λοιπόν. Αυτό όλο το υλικό που έχουμε, θα προσθέσουμε τώρα και τα μπαχαρικά και λίγο κασέρι. Αυτό το παίρνουμε, το βάζουμε στην άκρη. Λοιπόν, αυτά όλα τα υλικά, κυρίες και κύριοι. Να πάω και λίγο στην ένα. Κουράστηκα στη δύο όλο. Να πάω στην ένα. Αυτά όλα τα υλικά, κυρίες και κύριοι, θα τα στρώσουμε εδώ σε αυτό το ωραίο το ταψάκι. Το οποίο δεν χρειάζεται ούτε να το λαδώσετε. Έχει αρκετά υγρά μέσα. Έχει αρκετά ζουμιά από τα υλικά τα οποία έχουμε προσθέσει μέσα. Το μόνο που θέλουμε τώρα είναι να τα ανακατέψουμε έτσι ελαφρώς.
από κάτω προς τα πάνω, ώστε έτσι να ανακατευτούν όλα τα υλικά σωστά. Είναι σε ένα σημείο. Βλέπετε οι μελιτζάνες τι ωραία που έχουν μαραθεί. Αυτές στο φούρνο θα γίνουν τελειές. Τώρα μιλάω στη δύο. Αφού είμαι πάνω, το κατάλαβες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο κύριε Τσίγκα. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι λέγαμε, ναι. Τώρα ήρθε η ώρα, ήδη βλέπετε εδώ έχουμε την πολυχρωμία. Εδώ ήδη άρχισαν, που κόψαμε με σοφέγγαρο τις πιπεριές, να όταν μπουν στο φούρνο και βγουν, θα είναι ίσα ίσα σαν να είναι μια γραμμούλα, μια κόκκινη γραμμούλα, να δίνει μια και γεύση και έντονη πινελιά μέσα στο φαγητό μας. Στο ταψί μας μάλλον. Λοιπόν, ωραία. Δεν έχω πετάξει απολύτως τίποτα, ούτε από το κουνουπίδι, ούτε από... Τρώγεται το κουνουπίδι όλο. Ακόμα και ομό. Άμα το καθαρίζουμε μπορούμε να το φάμε και ομό. Μόνο είναι λίγο δύσκολο το βράδυ. Γιατί κάπως θα σκόνονται οι κουβέρτες. Αλλά... Καλά το υπασάδα, ναι. Θα σκόνονται οι κουβέρτες, αλλά... Τι να κάνουμε. Ό,τι και να κάνουμε σε αυτή τη ζωή έχει κάποιο κόστος. Λοιπόν, θα προσθέσω. Προσέχουμε το αλατάκι, γιατί έβαλα αλατάκι και στα ζυμαρικά. Έχω βάλει και στα, στο κουνουπίδι και στο μπρόκολο το οποίο τα έβρασα. Και προσέχουμε. Εγώ έβαλα μία έτσι δυνατή πρέτζα και λίγο. Λοιπόν, πιπεράκι είπα, μην το λιπάστε. Ρίξτε πιπεράκι μπόλικο, μία κουταλιά έτσι βαρβάτη. Πάμε. Το κείμενο, εδώ λίγο στη μυτούλα, έχουμε εδώ το κάρι και αυτό λίγο στη μυτούλα. Δεν θέλουμε να επιτελεί τίποτα από τα μπαχαρικά τα οποία, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τα μπαχαρικά πρέπει να βάλουμε όσο πρέπει μέσα, ώστε να είναι ισορροπημένα, να μην επιτερεί το ένα με το άλλο. Να είναι ισορροπημένα, είπαμε. Και λίγο, είπαμε, κουρκουμά. Θα βάλω ακόμα λίγο κουρκουμά, γιατί είναι ουδέτερος, είπαμε. Λοιπόν, και έχω τελειώσει με τα μπαχαρικά. Αυτό φεύγει. Πόσο χαίρομαι κάθε φορά όταν τελειώνουν τα υλικά μου. Λοιπόν, μία στροφούλα ακόμα θα το δώσω. Οχ. Πόπο Σάββατο. Πραγματικά είμαι τόσο χαρούμενος που δείχνουμε αυτή τη φανταστική συνταγή. Τι κρέας, τι ψάρι σου λέω είναι. Εγώ παρόλο που έφαγα. Τι, πού, ω, ναι. Τώρα το είδα. Και εγώ λέω κάποιος μπήκε στο στούντιο. Όχι. Και τελευταία είπαμε θα βάλουμε αυτό το υπέροχο, υπέροχη σκόνη, τριμμένα αποξηραμένα λαχανικά, τα οποία είναι επεξεργαμένα σε σκόνη, βλέπετε, είναι εδώ. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά μέσα, έχει και μπαχαρικά, αλλά ακριβώς, ναι, μέχρι κείμενο έχει μέσα. Λοιπόν, βάζουμε πάρα πολύ λίγο, ίσα ίσα έτσι μία μισή πρέζα στα δύο δάχτυλα. Εγώ θα βάλω ακόμα λίγο μέσα, γιατί πραγματικά είναι νοστιμότατο. Το είχα σπίτι και το δοκίμασα και αυτό στην άκρη. Και όπως βλέπετε εδώ, τα υλικά μας είναι σχεδόν έτοιμα. Λοιπόν, καθαρίζω σαβούλι. Θα πάμε σε μία καρτούλα μετά, αφού το στρώσω στο... Α, ναι, σε διαφημισούλες, ναι, θα πάμε. Για να δείξουμε στον κόσμο ακριβώς πώς θα κάνουμε την πεσαμέλη. Είναι τόσο εύκολη, να μιλήσω εδώ γιατί μιλάω με τον Σάββα. Είναι τόσο εύκολο, εύκολος τρόπος για, χωρίς να σας βολιάσει. Πιστέψτε με, θα το κάνουμε εδώ μπροστά και θα δείτε από μόνοι σας. Χωρίς να σας βολιάσει, χωρίς να σας κάνει κομμάτια, χωρίς, είναι, θα λιώσει το βούτυρο. Ρίχνουμε το αλεύρι, ανακατεύουμε γρήγορα. Μόλις πάρει χρώμα, προσθέτουμε το γάλα και από εκεί και πέρα όλα γίνονται μόνα τους. Αν θέλουμε πάλι, εγώ θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και λίγο ζωμό, ζουμάκι από τα ζυμαρικά, να προσθέσω και λίγο άμυλο μέσα, αλλά δεν το έκανα.
Μπορεί να προσθέσω λίγο γάλα ακόμα, αλλά εγώ νομίζω ότι αρκεί, ότι η συνταγή είναι ακριβώς έτσι θα αρκεί. Λοιπόν, κατεβάζω, τελείωσα εδώ, κατεβάζω τη θερμοκρασία και ήρθε η ώρα τώρα σε αυτό το σημείο να στρώσω λίγο κασεράκι από πάνω. Καλά, δεν πειράζει, δώσε με την από πάνω. Όπως βλέπετε εδώ, είπαμε, το μαγαζί μας είναι σοβαρό, έχουμε κάμερες παντού. Λοιπόν, αρκεί αυτό, το αφήνουμε για περίπου μισό λεπτό ίσα και αμέσως θα το βάλω εδώ. Είμαι καλύτερα εδώ? Ναι. Και θα στρώσουμε μέσα όλα αυτά τα λιχανικά μας. Πω, πω. Δεν μπορώ έτσι, δεν με βολεύει. Θα στρώσουμε όλα αυτά. Ωραία. Οχ. Πω, τα μανιτάρια όλα. Λοιπόν. Έφυγε. Λοιπόν, και τώρα ελαφριά στρώνουμε, ισορροπούμε κάπως το ταψάκι μας. Τα πάντα έχει μέσα. Έχει τα κασεράκια του, έχει τα ζουμάκια του, έχει τα πάντα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, εγώ για να δώσω τη σωστή δημοκρασία μέσα στο φούρνο μου, έβαλα και για να ζεσταθεί πάρα πολύ γρήγορα, έδωσα θερμοκρασία πάνω κάτω. Όταν βάλουμε την μπεσαμέλ, εμείς θα δώσουμε θερμοκρασία, επειδή είναι τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή εδώ μέσα στο ταψάκι μας, από τα ζυμαρικά μας, δεν έχει περιθώριο να μας φύγει η μπεσαμέλ, γιατί θα την κάνουμε και λίγο σφιχτή, να μας ξεφύγει και να πάει κάτω στον πάτο και να μας καεί. Οπότε θα δώσουμε θερμοκρασία μόνο από πάνω. Έτσι. Εσείς πάλι, αν θέλετε να γίνει πιο γρήγορα, δώστε πάνω κάτω θερμοκρασία. Αλλά εγώ θα δώσω μόνο από πάνω θερμοκρασία και μάλλον θα το βάλω στους 180 βαθμούς. Για να έχω έτσι το σωστό ψήσιμο μέσα στο φούρνο μας. Λοιπόν, αυτό δεν το χρειάζομαι. Το βάζω στην άκρη προς το παρόν. Αφήνω και την κουταλίτσα μου εκεί. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό. Εγώ θα καθαρίσω λίγο εδώ, γιατί είμαστε άνω κάτω. Και επιστρέφοντας, πάμε να φτιάξουμε αυτή την πεντανόστιμη μπεσαμέλ. Πάμε στις διαφημίσεις. Και αφού επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας, μείναμε στο σημείο στο οποίο στρώσαμε όλα τα υλικά, είπαμε, μέσα στο ταψάκι μας και πάμε να φτιάξουμε βήμα-βήμα αυτή την πεντανόστιμη. Τώρα το είπα. Και αυτά τα γερμανικά με τα ελληνικά δεν ταιριάζουν καθόλου. Τι κακό πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, στρώνουμε το βουτυράκι μας. Το κακό ελάττωμα πάντα στις μπεσαμέλ και στις ρουρ που κάνουμε συνέχεια είναι ότι έχουμε
έχει πάρα πολύ βούτυρο μέσα. Και τα λιπαρά είναι πραγματικά λίγο παραπάνω από ό,τι είναι τα κανονικά. Αλλά εμείς και όπου έχουμε το καλό προτέρημα, ότι εδώ έχουμε ένα φανταστικό φαγητό, πρώτη ύλη, γιατί αυτή είναι η πρώτη ύλη, όλα αυτά μαζί, και είναι πολύ βιταμινούχα. Έχουν πάρα πολλές βιταμίνες και έτσι, η μπεσαμέλη, η οποία θα προσθέσουμε από πάνω, θα είναι τελείως ισορροπημένο το φαγητό μας. Έτσι, γιατί και τα λιπαρά τα χρειαζόμαστε, αλλά και τις βιταμίνες χρειαζόμαστε. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ, θα αφήσουμε το μπουτυράκι μας, πάμε βήμα-βήμα, να κοιτάξω μια από κάτω η θερμοκρασία πώς είναι. Είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, να λιώσει το μπουτυράκι μας καλά. Πάρα πολύ καλά. Είναι το πρώτο σημείο, κομβικό σημείο θα έλεγα, για να φτιάξουμε μια σωστή μπεσαμέλ. Πρέπει το βουτυράκι να λιώσει καλά και να έχει σωστή θερμοκρασία. Λοιπόν, το βοηθάμε λίγο με ένα πυρουνάκι, έτσι να το στριφογυρνάμε μέσα. Λοιπόν, το πυρουνάκι δεν το χρειάζομαι άλλο, το αποσύρω. Το επόμενο βήμα είναι, έχει λίγο, χρειαζόμαστε ταχύτητα σε αυτό το σημείο τώρα. Αφού πάρει το βουτυράκι μας λιώσει και πάρει τη σωστή θερμοκρασία, δεν θα ρίξουμε το αλευράκι σιγά σιγά, θα το ρίξουμε όλα μαζί και θα αρχίσει μετά το πάρτι της γυμναστικής. Θα γυρνάμε πάρα πολύ γρήγορα το σύρμα μας στην κατσαρόλα, ώστε να μην το δώσουμε το δικαίωμα να σβολιάζει μέσα στο βουτυράκι μας. Να κοιτάξετε πάντα η θερμοκρασία να μην είναι πάρα πολύ υψηλή ούτε πολύ χαμηλή. Μια μέση θερμοκρασία, εγώ έχω το 7 και είμαι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, το βουτυράκι μας έχει λιώσει καλά και τώρα αφού έλειωσε, θα μετρήστε ως το 10, ως το 15 και ρίξτε το αλαβράκι σας. 8, 9, 10, 11, 12, 15. Λοιπόν, το ρίχνουμε όλο μαζί και αρχίζουμε να γυρνάμε γρήγορα. Βλέπετε και τις γωνίες, δεν θα δώσουμε το δικαίωμα να σβολιάσει. Λοιπόν, αμέσως μόλις φτάσει σε αυτό το σημείο, ρίχνουμε το γαλατάκι μας και γυρνάμε, άντε πάλι, άρχισε πάλι εδώ, όλο μαζί έτσι όπως είναι. Σημασία έχει, πολύ σημαντικό είναι, το γάλα μας να έχει θερμοκρασία δωματίου. Εδώ ξύνουμε, έχουμε τον χρόνο να ξύσουμε και τις γωνίες μας και γρήγορα εδώ έχω στάξει, δεν φαίνεται ευτυχώς Σάβα, έτσι που έχω στάξει. Έχουμε όλο τον χρόνο τώρα, βλέπετε, έχει μια, θα κάνει μια φανταστική υφή, πιστέψτε με. Λοιπόν, εδώ τώρα έχει λιώσει, δεν πρόκειται να πάθουμε απολύτως τίποτα. Όσο παίρνει θερμοκρασία, ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο θα αρχίσει να δένει. Και πότε κατεβάζουμε, όταν αρχίζουν οι φουσκάλες και γίνονται τόσο πιο πηχτές και παχές γίνονται οι φουσκάλες, τόσο πιο σφιχτή μας γίνεται και η μπεσαμέλ μας. Μπορούμε να καταλάβουμε από τις φουσκάλες πόσο πηχτή τι θέλουμε. Λοιπόν, δεν θα προσθέσω αλάτι και πιπέρι, ούτε μουσκοκάρι εδώ θα βάλω, τα μπαχαρικά μου είναι αρκετά, δεν θέλω να δώσω άλλη γεύση μέσα, ούτε άλλο τόνο, έχω τα πάντα μέσα. Έχουμε 5 και ένα που βάλαμε τη μίξη των μπαχαρικών από τα αποξηραμένα λαχανικά. Λοιπόν, τώρα ξεκουράζεστε και γυρνάτε σιγά σιγά ώσπου να πάρουμε την πιχτάδα την οποία θέλουμε μέσα στη μπεσαμέλ μας. Αχ. Σάβα, δεν είναι ωραία? Ήδη καταλαβαίνω ότι αρχίζει και σφίγγει σιγά σιγά. Κυρίες και κύριοι, μπορούμε αφού βάλουμε αλάτι πιπέρι,
πάρα πολύ προσεκτικά. Το πιπέρι όχι τόσο, το αλάτι. Σας είπα το πιπέρι, μην το φοβάστε. Λοιπόν, αφού βάλουμε, μπορούμε να προσθέσουμε τελευταία και κασεράκι. Λοιπόν, είναι σε αυτό το σημείο που σας είπα ότι μπορείτε να προσθέσετε λίγα υγρά ακόμα. Σε αυτό το σημείο δεν θα με φτάσει η μπεσαμέλ. Θα πάρω, επειδή έχω 3,7 γαλατάκι λιπαρά, θα προσθέσω λίγα υγρά ακόμα, λίγο-λίγο, ώστε να δώσω λίγο όγκο ακόμα. Δεν πιστεύω να με... Λοιπόν... Εδώ... Νομίζω ότι αρκεί. Είναι μια φανταστική μπεσαμέλ, πραγματικά. Νοστιμότατη. Θα προσθέσω λίγο αλατάκι και λίγο πιπεράκι μέσα. Λοιπόν, τέλος, έφυγε αυτό και πάμε να ξαναανακατέψουμε. Να δώσω λίγο ακόμα θερμοκρασία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω να δώσει τόσο πολύ όγκο. Βλέπετε ότι ακόμα φουσκάλες δεν κάνει, αλλά πάει να πει ότι δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Δεν θέλω να δώσω πολύ όγκο μέσα στο ταψάκι μας, γιατί βλέπετε ότι έχει αρκετά υλικά μέσα. Λοιπόν, ήρθε το σημείο να βάλω λίγο κασεράκι. Οχ. Μέσα στην μπεσαμέλ. Πάρα πολύ λίγο. Έχω 3 ειδών κασεράκια μέσα. Έτσι θα δώσει μια ωραία... Δείτε εδώ τι γίνεται, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι. Λοιπόν, ήρθε στο σημείο να την αδειάσω μέσα στην κατσάρο, στο ταψάκι μας. Ήρθα λίγο ανάποδα σάβα, αλλά δεν πειράζει. Δείτε τι ωραία υφή που έχει. Αυτή την κρεμώδη υφή που θέλαμε, που σας έλεγα μάλλον. Λοιπόν, αυτό δεν το χρειάζομαι άλλο. Αυτό που χρειάζομαι όμως είναι να πάρω ένα κουταλάκι. Και να στρώσω ό,τι έχει απομείνει μέσα στην κατσαρόλα μας. Λοιπόν, να το βάλω εδώ στην άκρη να μην σε εμποδίζω. Και πάμε τώρα να στρώσουμε έτσι ελαφριά. Γι' αυτό το βάλαμε στη μέση. Προσεκτικά. Γιατί άμα πασαλείψουμε το ταψάκι μας, είπαμε, δεν θέλουμε να πάρει πάρα πολύ όγκο. Γιατί άμα πάρει πάρα πολύ όγκο θα είναι παστίτσιο, δεν θα είναι σουφλέ. Λαχανικών, θα είναι κάτι άλλο. Εμείς θέλουμε απρούστατα να δώσουμε αυτό. Θα φουσκώσει όπως πρέπει να φουσκώσει, αλλά όχι έτσι όπως θέλουμε, όπως θα φουσκώσει ένα παστίτσιο. Λοιπόν, τώρα εδώ κανονικά έπρεπε να πάρω την ωραία της πατουλίτσα που έχουμε μέσα, αλλά δεν το κάνω. Θέλω να παιδεύουμε, θέλω να το κάνω παραδοσιακά, όπως το κάνανε οι μαμάδες μας σαβούλες στο σπίτι και οι γιαγιάδες μας. Δεν είχαν ούτε σπάτουλα σιλικόνης. Ωραία. Αφού μπορούμε και στρώνουμε. Τι ωραία που στρώνεται από μόνη της η μπεσαμέλ. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολη να τη στρώσετε. Ακόμα και τις έτοιμες όταν αγοράζουμε. Εδώ εμείς δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα. Όπως βλέπετε. Λοιπόν. Αυτό θα το πάρω, θα το κάνω παγωτάκι μετά. Όχι μπροστά σας φυσικά. Λοιπόν, και τώρα τι κάνω, πάω πίσω-πίσω πάλι. Αχ, σαβούλη. Κάτσε να ανοίξω το φούρνο πρώτα. Εδώ. Να το βάλουμε στους 180, σαβούλη. Λοιπόν, και το σταυρώνουμε 3 φορές και το βάζουμε στο φούρνο. Εδώ. Τσακ.
Ξέρετε ότι φάμε πάρα πολύ. Το έχω κεντράρει. Κλείνω το φούρνο. Και κυρίες και κύριοι, 15-20 λεπτά στους 180 βαθμούς. Εγώ έχω μόνο πάνω θερμοκρασία, όχι κάτω. Εμείς είχαμε βάλει το ταψάκι μας στο φούρνο. Πάω έτσι σιγά σιγά προς τα πίσω, γιατί σήμερα είμαι όλο καλώδια. Και πω να δούμε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, κλείνω τα πάντα. Ντινγκ, χτύπησε και το κουδούνι. Παίρνω αυτό το υπέροχο γάντι από σιλικόνη. Έτσι, καλά το είπα. Όχι. Και βγάζω το ταψάκι μας. Έλα, μη μου φεύγεις, σε παρακαλώ. Λοιπόν, οπ, και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι. Κλείνω και το φούρνο, γιατί είμαστε σοβαρό μαγαζί, είπαμε εδώ. Κλείνουμε τους φούρνους μας, κλείνουμε τα εργαλεία μας όλα. Λοιπόν, έχουμε πλάνο, έχουμε, τα παίρνεις. Μόσχο βολάει. Έχει γίνει ένα... Έχει πιάσει μια φανταστική κρούστα από πάνω η μπεσαμέλ μας. Τι θα χρειαστώ εγώ εδώ? Α, τα χόλα εδώ πέρα. Θα χρειαστώ πάλι το γαντάκι. Θα φορέσω γάντι στο γάντι. Και θα αρχίσω να κόψουμε γύρω-γύρω τις γωνίες μας, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα τεράστιο, μεγάλο και ζουμερό κομμάτι. Λοιπόν, εδώ πω από κύριε Σάβα σήμερα πραγματικά, παρόλο που είχαμε, με πίεζες με το χρόνο πάρα πολύ, δεν συμμετείχες στη μαγειρική σήμερα όπως συμμετέχει σε άλλες εκπομπές. Α, εκ των προτέρων σου λέω και χρόνια πολλά για την εορτή σου αύριο. Τι το είπα αυτό? Θα θέλω κέρασμα τώρα. Και πάμε να βγάλουμε ένα ωραίο κομμάτι, αν τα καταφέρουμε. Έχω και την τιμή να έχω τον κύριο Νταραμπατζή σαν βοηθό. Ο περατέρ, καλά το είπα. Τα κάνω καλά, κύριε Νίκο? Δεν μιλάει. Αυτό για να έχουμε σωστό αποτέλεσμα και να βγάλουμε, πρέπει να τα αφήσουμε τουλάχιστον για 10-15 λεπτά να κρυώσει, ώστε να σφίξουν όλα τα υλικά και τα κασεράκια μας και η μπεσαμέλ, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ωραίο τετραγωνισμένο κομμάτι, να μπορούμε να βγάλουμε και να σερβίρουμε στο πιάτο. Λοιπόν, αυτό το βάζω στη γωνία. Βγάζω και το γάντι σιλικόνης. Θα πάρω λίγο μαϊντανό. Αυτό στην άκρη. Θα χρειαστώ ένα φρέσκο μαχαίρι. Ώστε να μπορέσουμε να γαρνίρουμε λίγο το πιάτο μας. Είπαμε ότι και το ματάκι τρώει μαζί. Εδώ. Και λίγο κασεράκι από πάνω. Να κλείσουμε τις τρυπούλες. Και θα πάρω και μία ωραία κορυφούλα. Εδώ. Και βολά.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα το σημερινό που βγάλαμε. Να μην τα αναλύσω, τα έχουμε πει τόσες πολλές φορές. Τι ακριβώς κάναμε? Εγώ δεν έχω χρόνο να δοκιμάσω. Άλλωστε σας είπα ότι τη συγκεκριμένη συνταγή την έκανα σήμερα στο σπίτι και φάγα τρεις μερίδες, τρία τέτοια κομμάτια. Είμαι πραγματικά πρισμένος. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Τα λέμε αύριο. Φιλάκια.